γιατί τα σπάσαμε τα γάλματα των. Γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των. Το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Εξόριστη ελληνική τέχνη» είναι αφιερωμένο στο Μουσείο της Νάπολης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης είναι ένα από τα σπουδαιότερα στον κόσμο και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά στην Ιταλία. Τα εκθέματά του προέρχονται κυρίως από τη Μεγάλη Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει και μπορεί κανείς να απολαύσει ψηφίδα στην ψηφίδα το περίφημο έργο της μάχης του Αλεξάνδρου με το Δαρείο στην Ισό, που βέβαια πρόκειται για ένα από τα διασημότερα ψηφιδωτά. Στεγάζεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της πόλης, που διαμορφώθηκε το 18ο αιώνα από τους Βουρβόνους για να στεγάσει εκεί το Βασιλικό Μουσείο και τη βιβλιοθήκη τους. Σε αυτό το μουσείο μεταφέρθηκε από τους Βουρβόνους φυσικά η μεγάλη συλλογή Φαρνέζε και εμπλουτίστηκε το μουσείο στα επόμενα χρόνια από άλλες ιδιωτικές συλλογές. Το εμπορικό δαιμόνιο των Χαλκιδαίων και Ερετριαίων έφερε τους πρώτους Έλληνες απίκους στην Ιταλική Χερσόνησο. Πριν από το 750 π.Χ., οι κάτοικοι των πόλεων της Εύβοιας ίδρυσαν την πρώτη ελληνική αποικία στην Ίσο Ίσκια, στον κόλπο της Νεάπολης, τις Πυθικούσες. Οι Πυθικούσες υπήρξαν ο πρώτος σημαντικός εμπορικός σταθμός στη Δυτική Μεσόγειο. Σύντομα, εκτός της Εύβοιας και άλλες περιοχές της Μητροπολιτικής Ελλάδας άρχισαν να ιδρύουν αποικίες στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Οι λόγοι του αποικισμού δεν ήταν απλώς και μόνον εμπορικοί. Μπορεί οι εμπορικές σχέσεις με τους λαούς της Κάτω Ιταλίας να συνέβαλαν στον εντοπισμό των κατάλληλων για εγκατάσταση θέσεων, ωστόσο βασικό κίνητρο του αποικισμού ήταν η έβρεση νέας γης για τον πλεονάζοντα πληθυσμό των πόλεων κρατών. Οι πολίτες που είχαν αποκλειστεί από τον πλούτο και την εξουσία των Μητροπόλεων λόγω και των συγκρούσεων των αριστοκρατικών γενιών αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις πόλεις σε αναζήτηση νέων προοπτικών. Οι ευωείς, ανήσυχοι έμποροι και ναυτικοί υπήρξαν πρωτοπόροι στην ίδρυση αποικιών. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην υπηρετική ακτή του κόλπου της Νεάπολης, ιδρύοντας την Γίνη. Οι άπικοι της πόλης ήρθαν σε επαφή με τους Λατίνους, τους έμαθαν τη γραφή και μετέδωσαν την ευωική εκδοχή του ελληνικού αλφαβήτου που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του λατινικού, το οποίο κυριάρχησε στο δυτικό κόσμο. Σε μια κόγχη του Μουσείου της Νάπολης βλέπουμε το άγαλμα του μονάρχη Φερδινάνδου του 14ου, ντυμένου με τα φορέματα της θεάς Αθηνάς, ο γλύπτης Αντώνιο Κανόβα το 1821 θέλησε έτσι να υπογραμμίσει ότι ο βασιλιάς των δύο Σικελών ήταν ο μέγας προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ακριβώς και η θεά Αθηνά. Στο αίθριο του Μουσείου της Νάπολης φιλοξενούνται πολυάριθμα αγάλματα από την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Αυτή εδώ η επιτύμβια στήλη εικονίζει έναν νέο αθλητή που κρατάει στο χέρι έναν αρίβαλο, το δοχείο δηλαδή που χρησιμεύε για αρωματικά λάδια σε γυμναστήρια. Στα πόδια του νέου
βλέπουμε ένα σκύλο να συνοδεύει τον κύριό του. Η στήλη αυτή χρονολογείται στο 480 π.Χ. και είναι φιλοτεχνημένη από παριανό μάρμαρο και ανήκει σε καλλιτεχνικό εργαστήριο από νησιά του Αιγαίου ή των παραλίων της Μικρασιατικής Ιωνίας. Ένα άγαλμα του Δορυφόρου, αντίγραφο του Πολυκλήτου, που βρέθηκε στην παλέστρα της Πομπίας. Το σύμπλεγμα του Ταύρου Φαρνέζε αναπαριστά τον τραγικό θάνατο της Δίρκης, σύζυγου του βασιλιά της Θήβας Λύκου, την οποία έδεσαν ο Αμφίων και ο Ζήθος σε μενόμενο τάβρο, τιμωρώντας την για την άδικη μεταχείριση της μητέρας του Αντιόπης, το διάστημα που αυτή ήταν εχμάλωτη του βασιλιά της Θήβας. Το σύμπλεγμα ανακαλύφθηκε στις θέρμες του Καρακάλα το 1545 στην περιοχή της Παλέστρας και μεταφέρθηκε στη Νεάπολη το 1788. Η σύνθεση αποτελεί για τους περισσότερους μελετητές ελεύθερη διασκευή ελληνιστικού πρωτοτύπου έργου των γλυπτών Απολωνίου και Ταυρίσκου από τις τράλεις της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν φτάσει στη Ρώμη στο τέλος του 2ου π.Χ. αιώνα. Το πρωτότυπο έργο είναι γνωστό και από άλλες παραστάσεις στη ζωγραφική, στη μικρογραφία και σε ανάγλυφα. Το σύνταγμα των δύο αγαλμάτων απεικονίζει τον αρμόδιο και τον αριστογείτονα, οι οποίοι φώνευσαν τον Αθηναίο τύρανο ύπαρχο, γιο του Πισιστράτου, το 514 π.Χ. Για την απελευθέρωση της πόλης από την τυραννία, τιμήθηκαν αργότερα ως ήρωες με άγαλμα που στήθηκε στην αγορά της Αθήνας. Το αντίγραφο αυτό αναπαράγει το πρωτότυπο έργο του Κρητίου και του Νησιώτη, που δημιουργήθηκε στην αρχή της κλασικής περίοδου, 480 με 470 π.Χ. και διαθέτει χαρακτηριστικά του αυστηρού ρυθμού. Ηρακλής Φαρνέζε. Το υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα παριστάνει τον Ηρακλή γυμνό και γενιοφόρο, με κοντά σγουρά μαλλιά να στηρίζεται στο ρόπαλό του. Το κεφάλι του είναι στραμμένο αριστερά και κοιτάζει προς τα κάτω. Στηρίζεται στο δεξί πόδι, ενώ το αριστερό το φέρνει μπροστά του. Το αριστερό του χέρι στηρίζεται χαλαρό στο ρόπαλο, πάνω στο οποίο έχει ακουμπήσει τη λεοντή. Το δεξί του χέρι βρίσκεται πίσω από την πλάτη, κρατώντας τα μήλα των εσπερίδων, που έχει μόλις αποκτήσει. Το έργο αντιγράφει χάλκινο πρωτότυπο του 4ου αιώνα π.Χ., που αναπαριστούσε τον Ηρακλή να αναπάβεται στον κήπο των Εσπερίδων μετά τον άθλο του. Άγαλμα του ομηρικού ήρωα Διομήδη, που είχε κλέψει το παλάδιο από το ιερό της Τρίας. Ο Διομήδης λατρευόταν με ιδιαίτερες τιμές στην Κάτω Ιταλία και θεωρείται ιδρυτής των Πυθίων Αγώνων στην Τριζίνα. Μια νηρής ταξιδεύει πάνω σε ένα δελφίνι. Ανάγλυφο με παράσταση του Ορφέα, της Ευρυδίκης και του Ερμή. Πλαστική κορμή κούρων. Να και τα αγάλματα των περίφημων Διόσκουρων. Οι Διόσκουροι, όπως ξέρουμε, ήταν παιδιά της Λίδας μετά την ερωτική επαφή της με το Δία. Προστάτες των ναυτικών οι Διόσκουροι εμφανίζονταν γυμνοί με ένα χιτόνα ριγμένο στον ώμο. Φορούν επίσης στο κεφάλι ένα πύλο, από όπου ξεχωρίζουν τα μαλλιά τους βαμμένα με κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα είναι εμφανές και στα γεννητικά τους όργανα. Δίπλα στους Διόσκουρους βλέπουμε το περίτεχνο άγαλμα της Αθηνάς. Πρόκειται για αντίγραφο της Αθηνάς που φιλοτεχνήθηκε από το μαθητή του Φιδία, τον Αγοράκριτο από την Πάρο. Η θεά Τύχη από την Πομπία. Η Αιγύπτια θεά Ίσης από μαύρο και λευκό μάρμαρο. Αγάλματα αφιερωμένα στην προσωποποίηση της άνοιξης. Οι μορφές κρατούν στα χέρια τους λουλούδια
και βρέθηκαν στις ανασκαφές του 1545 στα λουτρά του Καρακάλα. Ιδού και το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης της Καλύπηγης, του ελληνιστικού στυλ, του ροκοκό, του 2ου αιώνα π.Χ. Η Αφροδίτη, μισοντημένη μετά το μπάνιο της, γυρίζει το κεφάλι της προς τα πίσω για να θαυμάσει με μια δόση ναρκισισμού τα καλλίγραμμα οπίστειά της που αντανακλώνται στα νερά της Κρίνης. Η λέξη πηγή με ύψιλον σημαίνει τα οπίστια. Γι' αυτό με ύψιλον έχουμε τις λέξεις σισοπηγής, πηγολαμπής, οστεοπηγικά είδωλα. Στο Μουσείο της Νάπολης βλέπουμε αυτήν την παραλλαγή της Αρτέμιδας από την Έφεσο. Αντίγραφα του πρωτότυπου γίνονταν και από διαφορετικά υλικά, όπως εδώ, από μαύρο μάρμαρο. Η θεά είναι καταστόλιστη, με πλούσιο περιδέρεο και στο κεφάλι φοράει έναν κόλαθο που συμβολίζει ιερό ναό. Κάτω από το περιδέρεο υπάρχουν κρεμασμένα σύμβολα όρχαιων από ταύρους που θυσιάζονταν για χάρη της. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτικών σκηνών προέρχεται από τα πορνεία της Πομπείας. Τα πορνεία ήταν διόροφα κτίσματα. Στον πρώτο όροφο περίμεναν οι πελάτες και στο δεύτερο οι πελάτες απολάμβαναν τις ειδονές των εταίρων. Στα πορνεία αυτά δούλευαν περίπου 20 εταίρες και υπάρχουν μάλιστα και δύο ονόματα προστατών της εποχής. Προστασία στα κορίτσια προσέφεραν κάποιος Βίκτορ και κάποιος Αφρικανός. Στους τοίχους των πορνείων υπήρχαν επίσης ελληνικά ονόματα για να προσδώσουν εξωτική έγκλη στις θεραπενίδες του έρωτα. Σε έναν τοίχο μάλιστα υπάρχει και το ελληνικό όνομα Πάντα, μιας κοπέλας που υποσχόταν προφανώς ότι θα ικανοποιούσε τα πάντα στους εκλεκτούς πελάτες της. Το ψηφιδωτό από την οικία του Φαύνου στην Πομπεία απεικονίζει τη μάχη της Ισού και συγκεκριμένα το στιγμιότυπο της σύγκρουσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το Δαρείο, οι δύο μεγάλοι βασιλείς τη στιγμή της σύγκρουσής τους. Γνωρίζουμε ότι το ψηφιδωτό φιλοτεχνήθηκε πολύ αργότερα από το πρωτότυπο έργο που ήταν ζωγραφικό. Ένα ζωγραφικό μεγάλο έργο που αποδίδεται στον Φιλόξενο από την Ερέτρια και φαίνεται πως φιλοτεχνήθηκε στο τέλος του 4ου αιώνα, πολύ κοντά δηλαδή με το ίδιο το γεγονός. Γνωρίζουμε για την ύπαρξη του ζωγραφικού έργου από τον ιστορικό Πλίνιο. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, το έργο παρήγγειλε ο Κάσανδρος, βασιλιάς της Μακεδονίας και ένας από τους πιο γνωστούς διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό το ψηφιδωτό έργο αναπαράγει πιστά το ζωγραφικό έργο που είναι πια χαμένο. Και μάλιστα είναι μια πολύτιμη πηγή για την εικονογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου την ώρα της ορμητικής του δράσης στη μάχη. Μια πολύ πολύ σπάνια απεικόνιση της φυσιογνωμίας του. Στην αριστερή πλευρά, παρά το τμήμα που έχει καταστραφεί, εικονίζεται έφυπος, χωρίς περικεφαλαία, ο Αλέξανδρος, ο οποίος καλπάζει προς τα δεξιά και με τη σάρισά του διαπερνά έναν Πέρση στρατηγό. Ο στρατηγός έχει σπεύσει να μπει μπροστά στο άρμα του βασιλιά Δαρίου για να τον προστατέψει από την επίθεση του Αλέξανδρου. Ο Δαρίος όρθιος στο πολεμικό του άρμα, που οπισθοχωρεί, γυρίζει προς την πλευρά του πληγωμένου συντρόφου, τείνοντας το χέρι του με μια έκφραση αγωνίας. Ο τεχνίτης του ψηφιδωτού κατορθώνει να εκφράσει όλη την ένταση της μάχης, αποδίδοντας περίπου 30 μορφές, χωρίς να απεικονίζει το τοπίο, με εξαίρεση ένα γυμνό δέντρο. Για την απόδοση της τρίτης διάστασης χρησιμοποιεί συνειζήσεις και την επικάλυψη των μορφών, ενώ αξιοποιεί τη φωτοσκίαση και τη διαβάθμιση των χρωμάτων στην κλίμακα της τετραχρωμίας στην οποία έχει αποδοθεί η σκηνή. Ο Λύσιπος με το έργο του ανανέωσε την αρχαία ελληνική γλυπτική.
Στο θεματολόγιο του περιλαμβάνει συνήθως αθλητές, νέους θεούς, ακόμα και ηγεμόνες. Εισήγαγε τη νέα κλίμακα των έργων του, ανανεώνοντας και επαναφέροντας θέματα, αλλά και τρόπους της κλασικής τέχνης. Ο Λύσιπος ανήκε στην αυλή, ας πούμε, στο περιβάλλον του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σύμφωνα με τον Πλίνιο και τον Πλούταρχο, είχε εκείνο το προνόμιο να απεικονίζει πορτρετικά τον μεγάλο αυτό ηγεμόνα. Ο Απόλλωνο Κιθαροδός ήταν ένα αγαπημένο θέμα στους αρχαίους γλύπτες. Και αυτό γιατί η μουσική του Θεού ήταν συνυφασμένη με τη ζωή στην ελληνική αρχαιότητα. Στο Μουσείο της Νάπολης υπάρχουν Αφροδίτες, 9 τον αριθμό. Εδώ η Αφροδίτη είναι ο Κλάζουσα, κάθεται δηλαδή ο Κλαδόν, μόλις βγήκε από το μπάνιο της. Οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική, ήταν λάτρεις των ερωτικών δραστηριοτήτων. Σωστοί άνθρωποι. Στις συναλλαγές με τα πορτρέτα των ηρώων και των αυτοκρατόρων ξεχωρίζει η μορφή του Δημητρίου του Πολιορκητή. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, στα ιστορικά του ποίηματα, του αφιερώνει αυτούς τους στίχους με αρκετή δόση ηρωνίας. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλην είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε, τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός, που όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Αυτό το αγγείο αποδίδεται στο ζωγράφο του Δαρίου, δεδομένου ότι εικονίζεται ο βασιλιάς των Περσών, πλαισιωμένος από τους αξιωματούχους του. Ο θεός Διόνυσος είναι πλαισιωμένος στο υπέροχο αυτό αγγείο από μενάδες που βρίσκονται σε κατάσταση έκστασης. Η ζώνη της Ιππολίτης παραδίδεται στον Ηρακλή, χωρίς συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Αμαζόνων. Η ιστορία του Βελερεφόντη που ερωτεύτηκε την ωραία βασίλισσα Στενέβια και οι περιπέτειές τους ήταν ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές στους Έλληνες απίκους της κάτω Ιταλίας. Η παράσταση αυτή είναι από τους μύθους της Ίλιδας και αναφέρεται στην ιστορία του Πέλοπα και της Υποδάμιας. Η γη Παμήτηρα και Κουροτρόφος αναδύεται ανήσυχη από κάποιο χάσμα. Με τα μαλλιά λιτά και ανοιχτά τα χέρια παρακολουθεί τα παιδιά της που άνοιξαν πόλεμο με τους θεούς. Δύο γίγαντες κρατούν τεράστιους βράχους, τα όρη Πήλιο και Όσα. Η πρωτόφαντη αυτή σύνθεση, όπου η γιγαντομαχία φανερώνεται σαν σύγκρουση κοσμικών δυνάμεων, φαίνεται πως είναι εμπνευσμένη από την παράσταση του Φιδία που κοσμούσε την ασπίδα της Αθηνάς Παρθένου. Άλλο ένα αγγείο με θέμα την Ιλιάδα. Πρόκειται για την κλοπή των αλόγων του βασιλιά Ρήσου από τον Οδυσσέα και το Διομήδη. Ένα αγγείο με σατυρική διάθεση για τον Μπερμπάντη Δία. Βλέπουμε λοιπόν στο παράθυρο την αγαπημένη του Θεού, την Αλκμίνη. Ο Δίας. Αριστερά ο Ερμής του κρατάει το φανάρι. Οι φιγούρες είναι διασκεδαστικές και ανήκουν στο είδος του θεάτρου της φλιακογραφίας. Η ερυθρόμορφη κύλικα αναφέρεται στην κλοπή των βοδιών του Απόλλωνα από τον νεογέννητο Ερμή. Ο Ροδάμανθης έγινε κριτής στον κάτω κόσμο. Ο κρατήρας αυτός περιγράφει τη σκηνή της αρπαγής του χρυσόμαλου δέρατος. Αριστερά η Μύδια αποκοιμίζει το δράκοντα, δεξιά ο Ιάσον. Μια πολυσύνθετη απεικόνιση της αρχαίας τραγωδίας του Ευρυπίδη που είχε τίτλο «Η Ψιπύλη». Ο αγγειογράφος αναφέρεται στο θάνατο του ήρωα Οφέλτη.
νομίσματα από την περιοχή της ημέρας με ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Άλλα δύο νομίσματα από την Ποσειδονία με παραστάσεις του Ποσειδώνα. Άλλο ένα εντυπωσιακό νόμισμα με χαραγμένο ένα στάχι. Μια σκηνή με βαρυπενθούσες γυναίκες, ντυμένες με ομοιόμορφα ρούχα. Η τοιχογραφία εδώ δείχνει μια χείρα που πενθεί τον άντρα της, ενώ δίπλα της μια θεραπενίδα την παρηγορεί. Χρυσές πόρπες που στόλιζαν τη φορεσιά κάποιου πάμπλου του άρχοντα από την Κύμη. Αυτό το μεγαλοπρεπές άγαλμα από πυλό εικονίζει το Δία, τον επωνομαζόμενο Μιλίχιο. Το έργο σώζεται σε άριστη κατάσταση. Σύνολο με σφραγίδες, αρίβαλος και φιάλι. Στο δακτύλιο διακρίνονται δύο σκύλοι που μαλώνουν για ένα μήλο. Τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται στο λουτρό από αθλητές. Παναθηναϊκός αμφορέας. Εικονίζεται αγώνας δρόμου. Τα πόδια των δρομαίων σχεδόν δεν πατούν στο έδαφος. Παναθηναϊκός αμφορέας. Την Αθηνά πλαισιώνουν δύο πετινοί. Υπάρχει η επιγραφή του «Αθένεθεν άθλων». Εικονίζεται οπλιτοδρομία με τέσσερις αθλητές που τρέχουν κρατώντας ασπίδες. Κύλιξ. Εικονίζεται αθλητής με κράνος, ακόντιο και ασπίδα, με ζωγραφισμένο ένα άλογο. Στην επιφάνεια της κύλικας εικονίζονται σκηνές συμποσίου με τρυφερές ομοφιλικές διαχύσεις. Παναθηναϊκός αμφορέας. Η πρόμαχος Αθηνά εμφανίζεται με μια ασπίδα, την οποία κοσμεί ένα γοργόνιο. Στην πίσω όψη του αγγείου εικονίζεται ένας ραβδούχος ηλικιωμένος άντρας να παρακολουθεί ένα δισκοβόλο σε μια χορευτική κίνηση. Παναθηναϊκός αμφορέας με το γοργόνιο να πρωταγωνιστεί στην ασπίδα της Αθηνάς. Στην άλλη όψη του αγγείου αθλητές και στη μέση ένας αγωνοθέτης. Στην επιγραφή διαβάζουμε τη λέξη Πανκράτιον. Η στήλη φέρει στο ανωτέρο τμήμα μία επιγραφή. Τάμπουλα ανσάτα. Γράφει με κεφαλαία γράμματα. Ο Μάρκος Αυρίλιος Ερμαγόρας από τη Μαγνησία του Σιπήλου, Παλαιστής, πρόεδρος από τη Μαγνησία, πρόεδρος των Ελλανοδικών στα Ολύμπια της Εφέσου και της Μύρνης, νίκησε σε 99 στεφανιαίους αγώνες και σε 127 χρηματικούς. Η επιγραφή επισημάνθηκε στο δρόμο που οδηγεί από την Νεάπολη στην πόλη Νόλα. Οι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας είχαν τη συνήθεια να ζωγραφίζουν τα τυχώματα των τάφων με ποικίλα θέματα. Εδώ βλέπουμε έναν Ιππέα που τον ακολουθεί ένας δούλος που κρατάει την ουρά του αλόγου. Μια άλλη ταφική σύνθεση εικονίζει πολεμιστή που στην περικεφαλαία έχει δύο κέρατα. Αυτές οι ταφικές απεικονίσεις ανήκουν συνήθως στην περίοδο 330 με 320 π.Χ. Στην Λίκηθο εικονίζεται μια θεά στολισμένη με ακριβά φορέματα, καθισμένη σε έναν πολυτελή θρόνο. Ο κρατήρας διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Περιγράφει έναν παποσελινό μπροστά σε μια φτερωτή σφίγγα. Η σφίγγα είναι καθισμένη σε ένα βάθρο με φίδια. Το αγγείο θυμίζει την παρεμφερή σκηνή με τον Ιδίποδα να προσπαθεί να λύσει το ένιγμα της σφίγγας. Μια έγχρωμη τερακότα σε σχήμα θεατρικής σκηνής. Ερυθρόμορφος κρατήρας με πλούσια εικονογράφηση. Η σκηνή είναι γνωστή από την τραγωδία «Ηφηγένεια εν Ταύρης» του Ευρυπίδη. Στο βωμό διακρίνεται ο Ρέστης με τον σύντροφό του Πυλάδη. Στο βάθος διακρίνεται ένας ναός ιωνικού ρυθμού. Κορινθιακή κοτήλη με κυριαρχική μορφή την δύσμορφη γοργό
σε ένα πριμιτίβ σχέδιο. Κρατήρας από την Καμπανία, αρκετά γνωστός από τις πολυάριθμες αναπαραγωγές του. Βλέπουμε εδώ μια ερωτική σκηνή συμποσίου. Ο οικοδεσπότης είναι αγκαλιά με μια σεξι νεαρά ετέρα. Αριστερά μια αυλητρίδα παίζει αυλό. Δεξιά ένα αγόρι προσφέρει κρασί. Στο φόντο του αγγείου διακρίνονται θεατρικές μάσκες, γεγονός που δηλώνει ότι ο οικοδεσπότης είναι πιθανόν ηθοποιός και διασκεδάζει τους φίλους του με αρτίστες του ελαφρού θεάτρου. Στο κομψό αυτό αγγείο εικονίζεται μια όμορφη ξεστήθωτη κοπέλα καθισμένη στο σκαμνί που λέγεται Δίφρος να καμαρώνει την ομορφιά της σε έναν καθρέφτη. Προφανώς πρόκειται για ετέρα αυτοθαυμαζόμενη. Σκηνές από τον Τροϊκό πόλεμο. Στο έργο αυτό του ζωγράφου του Δαρίου από την Κανόζα της Απουλίας είναι ένας μεγάλων διαστάσεων ελικωτός κρατήρας με πλαστική και γραπτή διακόσμηση που διατάσσεται σε τρεις ζώνες. Στην κύρια πλευρά του αγγείου απεικονίζεται η κηδεία του Πατρόκλου. Στην πάνω ζώνη, στο κέντρο, σε μια κλίνη συνομιλούν ο Νέστορ και ο Φίνιξ, ενώ αριστερά εικονίζεται γυναικεία μορφή. Δεξιά της κλίνης παρουσιάζονται τρεις θεοί, η Αθηνά, ο Ερμής και ο Παν. Στο κέντρο της μεσαίας ζώνης αναπαρίσταται με τρισδιάστατο τρόπο η πυρά του Πατρόκλου με τα όπλα του νεκρού. Αριστερά ο Αχιλλέας ετοιμάζεται να θυσιάσει έναν εχμάλωτο Τρώα. Δεξιά ο Αγαμέμνον κάνει σπονδί στο νεκρό, ενώ δίπλα του στέκει γυναικεία μορφή με διάδημα, ακολουθούμενη από υπηρέτρια. Στην κάτω ζώνη, ο Αυτομέδων, ο ηνίοχος του Αχιλλέα, πάνω σε πολεμικό άρμα, με τέσσερα άλογα σέρνει το νεκρό σώμα του Έκτορα, ενώ αριστερά δύο γυναίκες ετοιμάζουν το λουτρό για τον καθαρισμό του σώματος του νεκρού ήρωα. Ο Ορέστης στους Δελφούς. Ο ελικωτός κρατήρας με το πόμα απεικονίζει μια σκηνή της Ορέστειας, πιθανώς από την τραγωδία Ευμενίδες του Εσχύλου. Σε δελφικό ναό, που δηλώνεται με τρεις ιωνικούς κύονες, ο Ορέστης πέφτει να αγκαλιάσει τον Ομφαλό, ως οικέτης, το θεό Απόλλωνα, ζητώντας προστασία από τις ερηνίες που τον καταδιώκουν για το φόνο της μητέρας του Κλητεμνίστρας. Αριστερά του Ορέστη, ο Απόλλωνας, διώχνει μια ερηνία που απεικονίζεται με μαύρα μέλη και κρατώντας φίδι να πετά στα αριστερά της σκηνής. Κάτω από την ερηνία, η γριά πυθία φεύγει τρομαγμένη. Στο δεξιό τμήμα της σκηνής εμφανίζεται η Άρτεμις, ως κυνηγέτιδα με κοντό χιτώνα, συνοδευόμενη από δύο σκυλιά. Τη σκηνή συμπληρώνουν σύμβολα του ιερού των Δελφών, όπως τρίποδες και δάφνες. Ο ερυθρόμορφος ελικωτός κρατήρας αποτελεί έργο του ζωγράφου Προνόμου, από το οποίο ο αγγειογράφος πήρε το συμβατικό του όνομα. Εικονίζει την προετοιμασία ενός σατυρικού δράματος με τους υποκριτές να ετοιμάζονται να φορέσουν τις μάσκες τους. Η σκηνή διατάσσεται σε δύο ζώνες και οι περισσότερες μορφές ταυτίζονται χάρη στις επιγραφές που έχουν δίπλα τους. Στη μία πλευρά του αγγείου, στο μέσον της άνω ζώνης, εικονίζεται σε κλίνη ο Διόνυσος με την Αριάδνη, ως προστάτης της τέχνης του θεάτρου. Στο δεξί άκρο της κλίνης κάθεται ηθοποιός που κρατά μάσκα με τιάρα, έχοντας δίπλα της τον φτερωτό Ήμερο. Ακολουθεί ηθοποιός ντυμένος Ηρακλής και υποκριτής ντυμένος Παποσιλινός, κρατώντας τη μάσκα του γέρου Σατήρου. Στο μέσον της κάτω ζώνης βρίσκεται ο αυλητής Πρόνομος και παίζει δίπλα αυλό. Πρόκειται για τον διάσημο Θηβαίο αυλητή, πρόσωπο ιστορικό, που πρώτος είχε παίξει όλες τις αρμονίες στον ίδιο αυλό, όπως μαρτυρούν οι πηγές. Πλαισιώνεται από τον παίκτη λύρας Χαρίνο, ένα μέλος του χορού που χορεύει με μάσκα Σατήρου, και τον ποιητή Δημήτριο, που κρατά κύλινδρο παπύρου. Και οι δύο ζώνες πλαισιώνονται από τα υπόλοιπα μέλη του χορού. Από τα ενδύματα των μορφών προκύπτει ότι το θέμα του σατυρικού δράματος ήταν κάποιος άθλος του Ηρακλή, πιθανώς στην Ανατολή, όπως δηλώνει η τιάρα που κρατάει η γυναικεία μορφή.
Το Αγγείο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις παραστάσεις σατυρικού δράματος, τις ενδυμασίες, τους χαρακτήρες, τη μουσική. Θέμα της παράστασης της Ιδρίας από την Όλα της Καμπανίας, η οποία εκτείνεται στον νόμο του Αγγείου, είναι η Ηλίου Πέρσης, η άλωση της Τρίας. Τα κύρια γεγονότα της άλωσης απεικονίζονται με δραματικό και αφηγηματικό τρόπο, όπως τα παραδίδουν τα ομηρικά έπη. Στο μέσον της παράστασης εικονίζεται ο Πρίαμος με τον νεκρό εγγονό του, τον Αστιάνακτα, και θρηνεί για την πτώση της πόλης, ενώ ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αχιλλέα, ετοιμάζεται να τον χτυπήσει με το ξύφος του. Η άλλη κύρια σκηνή εικονίζει την Κασάνδρα να έχει καταφύγει στο άγαλμα της Αθηνάς ως ηκέτιδα, προκειμένου να γλιτώσει από τον Νέαντα, ο οποίος την έχει πιάσει από τα μαλλιά και προσπαθεί να τη σύρει. Γύρω από τις κύριες σκηνές διαμορφώνονται επεισόδια με τροαδίτισες. Κοντά στην κάθε τη λαβή απεικονίζεται σκηνή όπου ο Αινίας με τον πατέρα του Αγχίση και το γιο του Ασκάνιο εγκαταλείπει την Τρία. Πύλινος πίνακας από Επιζεφύριους Λοκρούς. Στην παράσταση βλέπουμε τον έρωτα γυμνό με τις μεγάλες του φτερούγες. Στο δεξί χέρι κρατάει η Νοχώη και στο αριστερό μια ταινία. Στο έδαφος ένα καλάθι με καρπούς, σίκα και σταφύλια. Δίπλα στον έρωτα, σε ένα ξύλινο έπιπλο, στέκεται το άγαλμα μιας γυναικείας θεότητας σε αρχαϊκή στάση που κρατάει μια ανεστραμμένη δάδα στο δεξί χέρι. Κάτω από το έπιπλο ένας πετινός. Στον πίνακα διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφόρων στοιχείων που παραπέμπουν στον κόσμο της Αφροδίτης και της Περσεφόνης. Φαλόσχημο λεοντόμορφο καμπανάκι του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Πρόκειται για ένα είδος φυλαχτού ενάντια στις κακοτυχίες. Αγγείο εν είδη προσωπείου του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Το Αγγείο διαμορφώνεται ως ένα κωμικό προσωπείο με τεράστιο ορθάνυχτο στόμα, ενώ βαθιές ρητίδες αυλακώνουν το μέτωπο. Από το στόμα προβάλλει ένας κινητός φαλός. Το προσωπείο αποδίδεται σε γκροτέσκο γοργόνιο. Κάποιοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι το Αγγείο ήταν ποτίστρα για πουλιά. Λιχνάρι του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Το λιχνάρι διακοσμείται με ορθωμένο φαλό που αποδίδεται με μεγάλο ρεαλισμό. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, εκτός από το διάσημο ψηφιδωτό του Αλεξάνδρου, υπάρχουν πολλά ακόμη ψηφιδωτά από την αρχαία Πομπεία. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από πλούσιες επαύλεις, όπου αγαπούσαν να έχουν τέτοιες φιλοτεχνημένες επιφάνειες. Ένας από τους πιο διάσημους ψηφοθέτες της αρχαιότητας ήταν ο Σόσος, που εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Πέργαμο. Ο Σόσος χρησιμοποιούσε την τεχνική του τέσσερε. Αυτή η τεχνική μεταχειριζόταν μικρότατες ψηφίδες τετράγωνου σχήματος από γυαλί, πέτρα και κεραμίδι με εκπληκτικής ακρίβειας αποτελέσματα. Ένα από τα διασημότερα έργα του Σόσου που σώζεται σε πολλά αντίγραφα είναι τα περιστέρια που πίνουν νερό από μια λεκάνη. Στο μουσείο βλέπουμε ακόμα τα ψηφιδωτά. Μια γάτα που έχει αρπάξει ένα πουλί. Δύο πάπιες μαζί με όστρακα και ψάρια. Πλανώδη μουσική με μουσικά όργανα. Άλλο ένα ψηφιδωτό με πλανώδιους μουσικούς που ονομάζονται μητραργίτες. Και ακόμα μια σκηνή κωμωδίας που σατυρίζει την επίσκεψη δύο γυναικών σε μια μάγισσα για να τους φτιάξει ερωτικά φίλτρα. Στο ψηφιδωτό αυτό που βρέθηκε στο λεγόμενο σπίτι του τραγικού ποιητή, βλέπουμε το συγγραφέα ενός θεατρικού έργου να ενημερώνει το θείασό του για μια προσεχή παράσταση. Τέλος, άλλο ένα ενδιαφέρον μοσαϊκό στο Μουσείο της Νάπολης εικονίζει μια ομάδα πλατωνικών φιλοσόφων να συζητούν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Μια σύνθεση της Μίδιας και των δύο παιδιών της. Ο ελευθερωτής Θησέας που νίκησε τον Μινόταυρο. Ο Οδυσσέας ανακαλύπτει τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας και η Βρυσίδα. Δύο γυναικείες μορφές. Αριστερά η προσωποποίηση της Μακεδονίας και δεξιά η προσωποποίηση της Συρίας.
αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα την τοιχογραφία Ζωφόρο από τη Βίλα των Μυστηρίων. Στη μεγάλη αυτή σύνθεση βλέπουμε μια τελετουργική σκηνή με τη λατρεία του Διονύσου. Ο Άρης και η Αφροδίτη. Η τιμωρία του έρωτα. Ο Ιάσον και ο Πελίας. Ο Ηρακλής και ο γιος του Τίλεφος. Η θυσία της Ιφηγένειας. Η Ευρώπη πάνω στο Δία, τον μεταμορφωμένο σε τάβρο. Αυτή η διανοούμενη γυναίκα με το βιβλίο στο χέρι και το μολύβι στο στόμα πιστεύεται ότι είναι η Σαπφό. Στην τοιχογραφία που βλέπουμε εδώ εικονίζεται ο θεός του κρασιού Διόνυσος, ντυμένος σε όλο του το σώμα με τσαμπιά από σταφύλια. Στην ίδια παράσταση πρωταγωνιστεί και ο Βεζούβιος. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλα φίδια και ένα πουλάκι που περπατάει πάνω σε μια λουλουδιασμένη γυρλάντα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάπολης είναι φυσικά εκείνη με τις τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες κατά κύριο λόγο με μυθολογικά θέματα που προέρχονται από την Πομπεία και που έχουν φιλοτεχνηθεί από αρχαίους Έλληνες ζωγράφους. Σε αυτά μπορεί κανείς να δει το πνεύμα της μεγάλης ζωγραφικής της αρχαίας Ελλάδας που έχει χαθεί για πάντα. Τοιχογραφίες από ιδιωτικές οικίες, από δημόσια κτίρια, από ιερά, από όπου μπορεί κανείς να φανταστεί σε αυτή την υπέροχη πόλη. Στα ζωγραφικά έργα της Πομπείας επισημαίνουμε επίσης αξιόλογα έργα νεκράς φύσης. Έτσι βλέπουμε εδώ δύο ράφια με φρούτα και μια γυάλινη κανάτα. Μια άλλη γυάλινη γαβάθα με ρόδια και σταφύλια. Μια γυάλινη φρουτιέρα. Τέλος, μια νεκρή φύση με θέμα κυνήγι, μια ασημένια κανάτα και ψωμάκια σε μια πιατέλα. Παραμένουμε στον οικαστικό χώρο της Πομπείας. Οι εύποροι κάτοικοι της Πομπείας διακοσμούσαν τα σπίτια τους με ζωγραφισμένους εξωτικούς κήπους και παραδείσια πουλιά. Αξιοσημείωτη είναι και αυτή η τοιχογραφία με την προσωποποίηση της Άνοιξης. Στους παραμυθένιους κήπους των τοιχογραφιών βλέπουμε επίσης ερμαϊκές πρωτομές, στα κεφάλια των οποίων είχαν προσθεθεί συνθέσεις με γυναικείες φιγούρες. Εγκαταλείπουμε τώρα το ενδιαφέρον Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης για να περιπλανηθούμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους του κόσμου, στην Πομπεία. Αιτία της καταστροφής αυτής της συγκλονιστικής πόλης υπήρξε βέβαια η έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιος το καλοκαίρι του 79 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τους ειδικούς μάλιστα στις 24 Αυγούστου του έτους 79 μετά Χριστόν. Η λάβα στο πέρασμά της δεν άφησε τίποτα και σκέπασε για αιώνες αυτή την τεράστια πόλη. Πριν από αυτό το τραγικό γεγονός, ένας άλλος μεγάλος σεισμός, το 62 μετά Χριστόν, είχε καταστρέψει σπίτια και δημόσια κτίρια. Όμως για τη μεγάλη έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μετά Χριστόν, γνωρίζουμε λεπτομέρειες που μετέφερε ο Πλίνιος ο Νεότερος σε ένα γράμμα του στον Τάκητο. Τι γράφει λοιπόν ο Πλίνιος εκεί? Έπεσε βαθύ σκοτάδι και οι καπνοί του ηφαιστείου έκρυψαν το φεγγάρι. Οι κραυγές των αλαφιασμένων θυμάτων ακούγονταν παντού. Τα παιδιά έκλαιγαν. Ο τρόμος κυριαρχούσε σε ολόκληρη την πόλη. Στην απελπισία του ο κόσμος έκανε προσευχές στους θεούς για τη σωτηρία. Από αυτή την πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη, με τις έντονες ελληνικές επιδράσεις, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όλα τα σκέπασε ένα σάβανο, η ηφαιστειακή λάβα. Ποια ήταν όμως η μορφή της Πομπείας? Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας θα προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε τις πολυτελείς επαύλεις, τους ναούς και τα δημόσια κτίρια που κοσμούσαν την περιοχή. Σε ένα ύψωμα στην κοιλάδα του ποταμού Άρνου υψωνόταν ο μεγαλοπρεπής αυτός δωρικός ναός του 6ου π.Χ. αιώνα. Δίπλα του υπήρχε μια στοά με ιωνικούς κίονες. Το φόρουμ ήταν ο χώρος όπου οι κάτοικοι έπαιρναν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Οι στοές ήταν διακοσμημένες με αγάλματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων και δημοσίων ανδρών. Υπήρχαν επίσης αγάλματα θεών που προστάτευαν την πόλη.
Κοντά στο φόρουμ, στο μνημείο που ονομαζόταν Καπιτολίνο, βρισκόταν το ιερό το αφιερωμένο στο Δία, τον Ιαννό και τη Δήμητρα. Εδώ βρισκόταν η αγορά της Πομπίας. Οι έμποροι πουλούσαν στους πελάτες τους φρούτα και λαχανικά, ψάρια και κρεατικά. Υπήρχαν επίσης λάδια και κρασιά που έφερναν οι εισαγωγείς από την Κρήτη και την Ισπανία. Στο κτίριο της Ευμαχίας γινόταν το εμπόριο μάλινων υφασμάτων. Στο χώρο αυτό οι πλούσιοι κάτοικοι της Πομπίας έραβαν και τα πανάκριβα φορέματά τους. Στην περιοχή της Βασιλικής φυλάσσονταν τα αρχεία του κράτους, επίσης οι υπηρεσίες της απονομής δικαιοσύνης. Αυτή είναι η διάσημη οικία του Φαύμου. Εδώ ακριβώς υπήρχε και το περίφημο ψηφιδωτό της μάχης του Αλεξάνδρου που φυλάσσεται στο Μουσείο της Νάπολης. Το σπίτι αυτό είναι τεράστιο και καταλαμβάνει μια έκταση 1000 τετραγωνικών μέτρων, ένα ολόκληρο στρέμμα με άλλα λόγια. Στο αίθριο υπήρχε και το αγαλματίδιο του Φαύμου. Μια αναπαράσταση της οικίας του τραγικού ποιητή. Εδώ βρέθηκε και το ψηφιδωτό του ποιητή που προετοιμάζει το ανέβασμα του θεατρικού του έργου. Ακόμα μία αναπαράσταση από τα λουτρά της Πομπίας. Σημαντικό κτίσμα υπήρξε και η Βίλα των Μυστηρίων, όπου όλη η τύχη ήταν διακοσμημένη με ζωγραφικές συνθέσεις των μυστηρίων του Διονύσου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πομπίας είναι αχανής και χρειάζεται κανείς αρκετό χρόνο για να τον περιηγηθεί. Εδώ, αιώνες πριν, η ζωή σταμάτησε απότομα. Η συμφορά υπήρξε ολέθρια. Χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν. Η ηφαιστειακή λάβα βαλσάμωσε ολόκληρη την πόλη. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έχει τη δυνατότητα να ξαναζωντανέψει μνημεία και ανθρώπινες υπάρξεις ενός παρελθόντος που χάθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Η εξόριστη ελληνική τέχνη» είναι αφιερωμένο στο Μουσείο του Βατικανού. Εκεί θα απολαύσετε μεταξύ άλλων τον περίφημο Απόλλωνα του Μπελβεντέρε. Στο ίδιο επεισόδιο όμως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και το Μουσείο Βίλα Τζούλια, όπου στεγάζεται και αποθαυμάζουν εκατομμύρια επισκέπτες τον περίφημο κρατήρα του Εφρονίου, τον κρατήρα με το θάνατο του Σαρπιδώνα. Τέλος, θα απολαύσετε στο ίδιο επεισόδιο ένα ειδικό αφιέρωμα στον φιλέλληνα Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό και στο θεσμό του Πανελληνίου. Στο ίδιο επεισόδιο μας μιλά για τον Αδριανό και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες η αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Θεοδοσία Στεφανίδου Τιβερίου.